το βράδυ θα υπάρχει αποκατάσταση, μια και όλες οι προηγούμενες δεσμεύσεις της ΕΙΑΦ φάνηκαν αναξιόπιστες, γιατί από την Τρίτη στο ξενοδοχείο που γινόταν το Περιφερειακό Συνέδριο μας λέγανε ότι την Πέμπτη το πρωί θα υπάρχει αποκατάσταση του προβλήματος. Δεν υπήρξε τέτοια δέσμευση. Η ανακοίνωση η οποία θα δοθεί στη δημοσιότητα κατά τη γνώμη μου πάσχει περιοχές ολόκληρες όπως η Άνω Πόλη, το Επταπύριο και ο Άγιος Παύλος, από το σχεδιασμό τον οποίο έχουν κάνει για τέταρτη και πέμπτη μέρα θα μείνουν χωρίς νερό, και περιοχές όπως τα Πεύκα που είχαν ελάχιστη τροφοδοσία θα γίνει και επιπλέον διακοπή. Η δέσμευσή τους ότι θα υπάρχει προσπάθεια να παροχετευτεί η περιοχή των Σικαιών από την δεξαμενή της Παναγίας Φανερωμένης δεν εξασφαλίζει παροχέτευση νερού και για την περιοχή των Σικαιών. Θέλω να πω ότι δεν είναι η ώρα της απόδοσης των ευθυνών, όπως είπε και ο προηγούμενος και οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Εμείς θα ζητήσουμε, όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, θα ζητήσουμε και καταλογισμό ευθυνών και συγκεκριμένα μέτρα για όλους αυτούς οι οποίοι, ενώ διοικούν έναν δημόσιο οργανισμό, κατάντησαν τη δεύτερη πόλη της χώρας επί πέμπτη συνεχή μέρα να μην έχει σωστή τροφοδοσία.